κοντά, ανάποδα θα την πάρω, εννοώ ότι από τα πιο κοντά στην χρονικά στην επικαιρότητα και θα γυρνάω το χρόνο προς τα πίσω. Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Έθνος, κυβερνητικός ανασχηματισμός με άρωμα Πασόκ. Αυτός είναι ο τίτλος. Μην είναι ανασχηματισμός, μεγάλη κουβέντα, θα έλεγα μικρός ο ανασχηματισμός, πολύ μεγάλη κουβέντα και κυρίως για δύο πρόσωπα. Μιλάω τον κύριο Μωραΐτη και τον κύριο Τόλκα που ήταν υπουργοί στην κυβέρνηση του κύριου Παπανδρέου. Πώς σας προέκυψαν? Καταρχήν είναι νομίζω κατανοητό γιατί ο ανασχηματισμός ήταν μήνυ. Είχε γίνει πρόσφατα ένας ριζικός μεγάλος ανασχηματισμός που προφανώς κάλυπτε τις ανάγκες της κυβερνητικής και άρα αυτός προέκυψε κυρίως στη βάση των κενών που υπήρξαν με τις υποψηφιότητες της κυρίας Νουτοπούλου και του Νάσου του Ηλιόπουλου για το Δήμο της Αθήνας. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε πει μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών δεν θα είναι Υπουργός Εξωτερικών. Ακριβώς, ήταν και το τρίτο. Προφανώς είχε προηγηθεί και η παρέτηση του κ. Κοντζιά στο ΙΠΕΞ. Αυτό ως προς το εύρος του ανασχηματισμού και τις ανάγκες που έχετε να καλύψει. Από εκεί πέρα, εύλογο είναι κανείς να ρωτάει πώς προέκυψαν δύο στελέχη τα οποία προέρχονται από τον χώρο του Κινάλ. Μέχρι πρόσφατα ήταν μέλη του Κινάλ. Νομίζω όμως ότι αν κανείς κοιτάξει την σειρά των πραγμάτων... Ήταν μέλη του Πασόκ, στη συνέχεια... Ένας από... ναι. Είχε πάει στο κηδισό του κυρίου Παπανδρέου, μετά πήγε ξανά πίσω στο Πασόκ, μετά στο Κινάλ, τώρα σε εσάς. Περιγράψατε ακριβώς ό,τι συμβαίνει στον επίσημο λεγόμενο χώρο της κεντροαριστεράς τώρα, έτσι με αυτό που είπατε, με την επισήμανσή σας. Δηλαδή, μια διαρκής, αν θέλετε, τελικά επί της ουσίας κρίση ταυτότητας, η οποία αποτυπώθηκε και στα διάφορα σχήματα τα οποία διεκδίκησαν αυτό το χώρο. Αλλά αυτό έχει να κάνει με τον κεντροαριστερά. Εμείς στο πλαίσιο της διαμόρφωσης ενός αριστερού, παύλα προοδευτικού πόλου και μιλώντας εξ ονόματος της αριστεράς, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια τέτοια συνεργασία και σύγκληση προσώπων, δυνάμεων, κινήσεων σε μια σαφή προγραμματική πρόταση η οποία θα επηρεάσει τα πράγματα στην μετά τα μνημόνια εποχή. Αυτή είναι η βάση αυτών όλων των μετακινήσεων που γίνονται αυτή τη στιγμή. Αλλά σας θυμίζω, πριν δούμε τον κύριο Μωραΐτη, τον κύριο Τόλκα να συμμετέχουν στην κυβέρνηση ή πριν δούμε κάποιους βουλευτές από άλλους χώρους να προσχωρούν στην κυβερνητική πλειοψηφία, έχει προηγηθεί από το 2010 μια ριζική αναμόρφωση στο κοινωνικό πεδίο της ίδιας της κοινωνίας, έχει αλλάξει ο πολιτικός χάρτης, ήμασταν όλα τα προηγούμενα χρόνια σε μια έντονη μεταβατική διεργασία. Και αυτό αποτυπώνεται και σε αυτό το επίπεδο. Με μία διαφορά, ότι τους δύο υφυπουργούς πλέον που βάλατε, ναι, μιλάω για τον κύριο Μωραΐτη και τον κύριο Τόλκα, όταν ήταν στην κυβέρνηση του κυρίου Παπανδρέου, εσείς τότε ως αντιπολίτευση και τους κατηγορούσατε και τους βρίζατε. Τώρα μπαίνουν στην κυβέρνησή σας. Επίσης, τουλάχιστον ο ένας από τους δύο, για τον κύριο Μωραΐτη μιλάω, πριν από λίγο χρόνο κατηγορούσε με σκληρά λόγια εσάς. Τελικά πώς γίνεται, τους βρίζατε, σας βρίζανε και τελικά είσαστε παρέα. Δεν είναι κακό κάποιος να μετατοπίζεται και προφανώς αυτός που μετατοπίστηκε δεν είναι η κυβέρνηση ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα θα έλεγα ότι είναι ένα δείγμα υγείας και πολιτικής ορίμανσης αν κάποιος αισθάνεται την ανάγκη να συνεργαστεί, να συμπορευτεί με ένα άλλο χώρο αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει αυτή η πολιτική αναγκαιότητα. Γιατί είναι κακό? Μιλάτε, δηλαδή, δεν είναι, ξέρετε, τα πράγματα έτσι στεγανοποιημένα στην πολιτική ζωή, γιατί αλλιώς δεν θα αλλάζανε και οι συσχετισμοί. Θα κάναμε εφάπαξ, άπαξ, θα κάναμε εκλογές, θα λέγαμε αυτή είναι η δύναμη των κομμάτων και πορευόμαστε. Δεν είναι έτσι. Τα πράγματα κινούνται. Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Κινήματος Αλλαγής λέει: η επιχείρηση Τσίπρα για λαϊλασία της παράταξής μας πέφτει στο κενό. Εκφυλίζεται σε παράγκα τρίτη εθνικής, αλλά τίποτα δεν τους σώζει. Όσο για τα πολιτικά, για τους πολιτικά εξαγορασθέντες υφυπουργούς, είναι γνωστή κυνηγή καρέκλας. Αυτό τι δείχνει πρώτα απ' όλα? Δείχνει μια ομολογία αδυναμίας εκ μέρους της κυρίας Γεννηματάτου και του Κινάλ απέναντι σε μια πραγματικότητα που φαίνεται ότι βρίσκεται σε διάσταση με την ίδια και τον χώρο της. Διότι, τι λέει, μας λέει λατούν, τι θα πει αυτό τώρα? Ποιος αισθάνεται πολιτική αυτοπεποίθηση για το χώρο του και μιλάει έτσι με τέτοιο τρόπο? Ή κανείς αντιλαμβάνεται τα πλέον στρατηγικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με τον αυτοπροσδιορισμό του σοσιαλδημοκρατικού, του κεντροαριστερού χώρου
που είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό τα τελευταία χρόνια και κοιτάει να πάρει αντίστοιχες πρωτοβουλίες, ή θα βλέπει ως αποτέλεσμα των λάθων επιλογών του αυτό το χώρο να φιλορροεί. Και εδώ αυτό βρισκόμαστε. Όταν η κυρία Γεννηματά προτάσει την στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ ως το διακύβευμα των επόμενων εκλογών, δηλαδή τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, τι περιμένετε, οι προοδευτικοί πολίτες να μείνουν σε αυτό το χώρο? Τον εγκαταλείπουν ολοταχώς. Υπάρχουν στελέχοι σας και σύντροφοί σας και ψηφοφόροι σας, σας λέω για προσωπικές κουβέντες, όπου μου είπανε ότι τάκι τρομάζουμε. Παλού από τι, τρομάζουμε από τη μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ σε ΠΑΣΟΚ. Μάλλον δεν με προσέξατε πριν. Σας προσέχω πάρα πολύ, αλλά το ξαναβάζω. Σας πω, καλά κάνετε. Καλά κάνετε, γιατί αυτό, ξέρετε, είναι ένα ερώτημα που θέτουν κυρίως άνθρωποι οι οποίοι αντιστρατεύονται, αντιπολιτεύονται τον ΣΥΡΙΖΑ, και ότι θέλουν με λίγα λόγια να τον προβοκάρουν λέγοντάς τον ότι βρίσκεται σε μια πορεία πασοκοποίησης. Ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε στην κυβέρνηση, εξέφρασε στις προηγούμενες εκλογές το 36% του ελληνικού κόσμου, κάνοντας κριτική σε αυτό που γνωρίσαμε ως ΠΑΣΟΚ. Και όταν ο κόσμος φεύγει από το ΠΑΣΟΚ ή από το ΚΙΝΑΛ, η ψηφοφόρη του, δεν θέλει ερχόμενος ή πλησιάζοντας ή ψηφίζοντας ΣΥΡΙΖΑ να δει μπροστά του αυτό το οποίο εγκατέλειψε. Άρα λοιπόν, επαναλαμβάνω. Άρα λοιπόν, μιλάω για τον ψηφοφόρο. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω ότι είναι κατανοητές, θεμητές και καλοδεχούμενες οι όποιες πολιτικές μετατοπίσεις υπάρχουν. Όταν συνειδητοποιούνται τα ασδιέξοδα κάποιων επιλογών. Και θεωρώ ότι είναι υποτιμητικό όλα τα άλλα τα οποία λέγονται για ανθρώπους που απλά και μόνο κυνηγούν την καρέκλα κτλ. Σας πληροφορώ ότι ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη ωριμότητα για να κατανοεί και τους καρακλοκένταυρους, αλλά να κατανοεί και αυτούς οι οποίοι συνειδητοποιούν τα διέξοδα μιας πορείας και κοιτάνε να συστρατευτούν σε μια νέα πολιτική πρόταση, όπου θα είναι το αποτέλεσμα της συνάντησης της αριστεράς με τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Σε μια ισότιμη βάση, είμαστε κάτι διαφορετικό. Ο καθένας έχει όμως τη δικιά του κληρονομιά και νομίζω ότι κάτι έχει να προσφέρει. Κύριε Σκουλέτη, μιλώντας για το κίνημα αλλαγής, έχετε πει σε συνέντευξή σας ότι αν συνεχιστεί αυτή η πορεία της αδιαφυσβήτητης πολιτικής επικοινωνίας της ηγεσίας του ΚΙΝΑΛ με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Μου το εξηγήσετε. Βεβαίως. Σας είπα πριν, αναφέρθηκα στο στρατηγικό πρόταγμα του ΚΙΝΑΛ, δηλαδή την στρατηγική ήττα, όπως τα λέει η ίδια η κυρία Γεννηματά, κατά στελέχη της, του ΣΥΡΙΖΑ. Που εκ των πραγμάτων αυτή δεν θα γίνει μέσα από την νίκη του ΚΙΝΑΛ, αυτό δεν το πιστεύει κανείς, αλλά από την επικράτηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη, ως και της Νέας Δημοκρατίας. Άρα σημαίνει για την επόμενη φάση, αυτή τη μεταμνημονιακή περίοδο, μια νίκη την οποία επιθυμεί το ΚΙΝΑΛ των δυνάμεων της συντηρητικής παράταξης. Αλλά και στο προγραμματικό επίπεδο, αν κοιτάξει κανείς, βλέπει ότι δεν υπάρχει μια οριοθέτηση, μια απαγκίστρωση από τις νεοφιλελεύθερες προτάσεις αυτού του χώρου σήμερα, που αποτελεί την επίσημη έκφραση της κεντροαριστεράς, δηλαδή του ΚΙΝΑΛ. Ούτε μπορεί να λέει η κυρία Γεννηματά, για παράδειγμα, ότι εμείς έχουμε μια πολιτική ίσων αποστάσεων. Εγώ δεν καταλαβαίνω την λογική των ίσων αποστάσεων από αυτούς οι οποίοι πιστεύουν στην αχαλήνωτη, στην ασύντοτη αγορά, όπως είναι ο νεοφιλελευθερισμός, όπως πρεσβεύει ο ελευθερισμός, και στους υπόλοιπους, την πρόταση δηλαδή, την προοδευτική, την αριστερή, που θεωρεί για παράδειγμα ότι η υγεία είναι ένα δημόσιο αγαθό και πρέπει να έχουν πρόσβαση οι πολίτες, η παιδεία αντίστοιχα, θέλει να υπάρχει προστασία του κόσμου της εργασίας. Δεν υπάρχει ίση απόσταση. Δεν μπορείς με γεωμετρικούς όρους να κάνεις αυτή την πολιτική προσέγγιση. Και αν δεν κανείς συνυπολογίσει την πολιτική επικοινωνία, για να έρθω και στα λόγια της δήλωσής μου, πρωτοκλασσάτων ιστορικών στελεχών αυτού του κόμματος, όπως ο κύριος Λομπέρδος, ο κύριος Βενιζέλος κτλ., με τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί να κατανοήσει γιατί το έλεγα πριν αυτό. Σε σχέση με την κεντροαριστερά για την οποία κουβεντιάζετε, έχετε κατά νου να προχωρήσετε στην επεξεργασία συγκεκριμένης πρότασης και να την, καταθέσετε με επίσημο τρόπο προς συζήτηση? Σήμερα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη υπάρχει μια αντίστοιχη διεργασία. Δηλαδή η συνειδητοποίηση της ανάγκης να βρεθούν δυνάμεις της ευρωπαϊκής αριστεράς, ο ΣΥΡΙΖΑ εν προκειμένου για τα ελληνικά πράγματα, της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας και της οικολογίας, σε ένα
έναν προοδευτικό αριστερό πόλο, λέω πόλο, δεν λέω ενίο κόμμα, αστερισμό προοδευτικό, όπου ο καθένας θα έχει την ιδιαιτερότητά του, για να μπορέσει να διαμορφωθεί αυτή η νέα προγραμματική πρόταση. Σε δήλωσή σας κιόλας έχετε πει, μιλήσατε για διαμόρφωση ενός πολύμορφου προοδευτικού πόλου. Αυτό σας περιέγραψα αυτή τη στιγμή. Ναι, απλά κρατάω τη λέξη πολύμορφο. Το πολύμορφο ακριβώς έχει να κάνει ότι πρέπει να σεβαστούμε την ξεχωριστή διαδρομή της κάθε πολιτικής προσωπικότητας κίνησης, όπου θεωρεί ότι εκείνη για το δικούς της λόγους θέλει να κρατήσει κάποια στοιχεία της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της. Αυτά όλα αποτελούν πλούτο σε έναν μεγάλο πια χώρο διαλόγου που πρέπει να υπάρξει αυτός. Ήδη η υπόθεση της Συμφωνίας των Πρεσπών λειτουργήσε καταλυτικά και ανέδειξε τέτοιες συμπτώσεις. Δημιουργήθηκε ένα μέτωπο υποστήριξης αυτής της συμφωνίας πολύ πέρα από τις δυνάμεις που εκφράζει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι θετικό. Η λέξη πολύμορφος προοδευτικός πόλος. Ναι, σας είπα πολύ. Ναι, οικολόγοι αριστεροί και το αριστεροί σοσιαλδημοκράτες. Το ερώτημα μου είναι άλλο. Μήπως η λέξη πολύμορφος έχει μπει για να χωρέσουν, πολύμορφος προοδευτικός χώρος, για να χωρέσουν και η κυρία Κουντουρά και ο κύριος Παπαχριστόπουλος και ο κύριος Κόκαλης και η κυρία Παπακώστα. Μήπως η λέξη πολύμορφος είναι η λέξη κλειδί. Θα σας πω. Εγώ σας είπα πως ορίζεται αυτή η πολυμορφία, αλλά η οποία όμως πρέπει να έχει μια συνεκτική βάση, να πατάει κάπου. Και αυτό δεν μπορεί παρά να είναι μια προγραμματική πρόταση, ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της ίδιας της χώρας. Άρα το βασικότερο είναι να υποστηρίζουμε όλη αυτή την κοινή πρόταση που πρέπει να προκύψει από έναν ουσιαστικό διάλογο. Δεν μπορεί προφανώς να χαρακτηρίζεται αυτός ο πόλος από τη συμμετοχή δυνάμεων που προέρχονται από τον συντηρητικό ή τον δεξιό χώρο, ως κινήσεις. Από εκεί πέρα, αλλά όχι. Από εκεί και έπειτα όμως, επαναλαμβάνω ότι δεν συνιστούν οι περιπτώσεις αυτών των ανθρώπων που συμπορευτήκαμε και συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά τα προηγούμενα χρόνια, προφανώς την έκφραση μιας συλλογικής κατάστασης, μιας συλλογικής ομάδας από αυτόν τον λεγόμενο χώρο της κεντροδεξιάς. Αλλά από τη στιγμή που λέω που συστρατεύονται σε μια συγκεκριμένη πρόταση, γιατί όχι, άλλωστε μιλάτε για πρόσωπα τα οποία δοκιμασμένα συνεργαστήκαμε τα προηγούμενα χρόνια μετά το 2015. Αν διάβασα σωστά στην συνεδρίαση προχθές της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, καταλήξατε πως το πολιτικό στίγμα που θα δοθεί θα είναι η αντίθεση των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό και την ακροδεξιά. Ναι. Σωστά. Ναι, ακριβώς. Την κυρία Κουντουρά, τον κύριο Κουίκ, την κυρία Παπακώστα, πώς τους ορίζετε πολιτικά? Σε καμιά περίπτωση ακροδεξιούς. Δεν είδα κανέναν ακροδεξιό να υποστηρίζει τη Συμφωνία των Πρεσπών, ούτε να ψηφίζει, να δίνει ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Η άλλη λέξη είναι νεοφιλελευθερισμός. Ο νεοφιλελευθερισμός, ξέρετε, έχει εισβάλει και μέσα στο χώρο της λεγόμενης κεντροαριστεράς. Δηλαδή το βασικό πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας, αλλά και του ΠΑΣΟΚ από τις αρχές της δεκαετίας του 90 ή από τα τέλη της δεκαετίας του 80, είναι ότι προγραμματικά υιοθέτησε την νεοφιλελεύθερη πρόταση. Αυτές οι δύο μεγάλες πολιτικές οικογένειες, οι σοσιαλδημοκράτες και οι χριστιανοδημοκράτες, είναι αυτοί οι οποίοι διαμόρφωσαν τις βασικές στρατηγικές στο επίπεδο της Ευρώπης, που φτιάξανε την σημερινή Ευρώπη, όπου σήμερα κινδυνεύει λόγω αυτών των τάσεων πια διάλυσης που εμφανίζει, φυγόκεντρες τάσεις που εμφανίζει. Είναι το μεγάλο πλέον δίλημα που βρίσκεται η ίδια η Ευρώπη. Άρα εμείς θέλουμε συνομιλητές από τον κεντροαριστερό χώρο, αλλά που έχουν πλέον απαγκιστρωθεί από την νεοφιλελεύθερη λογική. Επαναλαμβάνω όμως, σε αυτό το αριστερό παύλα προοδευτικό μέτωπο, προφανώς χωράνε και πολιτικές προσωπικότητες οι οποίες μπορεί να συμφωνήσουν στην προγραμματική πρόταση που καταθέτει. Στην τελευταία του ομιλία ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κύριος Καμένος, σας έβαλε στο στόχαστρο 2 τουλάχιστον φορές. Τώρα που πέρασε ο χρόνος, έχουμε μια απόσταση χρόνου. Ναι. Πώς θα τον αντιμετωπίζατε τώρα? Άστο να λέει, άστο να πει. Σας έλεγα, παραφράζοντας το τραγούδι, λέει, θέλω να πω ότι ο κύριος Καμένος αποτέλεσε έναν εταίρο σε μια δύσκολη περίοδο για την χώρα. Στηρίξαμε από κοινού αυτή την προσπάθεια να ολοκληρωθεί το τρίτο μνημονιακό πρόγραμμα
καταφέραμε να δημιουργήσουμε εκείνους τους όρους ώστε να μην υπάρχει ανάγκη για τη χώρα να πάει σε ένα τέταρτο πρόγραμμα. Αυτό μας πιστώνεται σε όλες και όλους. Είναι στα θετικά της παρουσίας και της διαδρομής αυτής της κυβέρνησης. Από εκεί πέρα αυτός ο κύκλος έκλεισε. Αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία που έχει στο να βρίσκεται και στο να επιδιώκει να βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής μέσα από έτσι δραματικές δηλώσεις και έντονες δηλώσεις, αλλά δεν μπορούμε να ασχοληθούμε πια με αυτό. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε. Είναι άλλες οι νέες ανάγκες. Να δούμε τι γίνεται από εδώ και μπρος. Υπάρχει ένα γόνιμο κυβερνητικό έργο. Θα προχωρήσουμε λοιπόν και χωρίς τον κύριο Καμένο. Τα 4 χρόνια τα περιγράψατε, πέρασαν. Η κατάληξη όμως ήταν αυτή την οποία έχουμε δει όλοι. Μήπως τελικά αυτή η συνεργασία μπορεί να είναι ένα στίγμα που θα σας ακολουθεί για χρόνια, εσάς σαν ΣΥΡΙΖΑ? Στίγμα, δεν το αντιλαμβάνουμε τι εννοείται στίγμα. Αυτή η συνεργασία ήταν απαραίτητη για να συγκροτηθεί στις δεδομένες συνθήκες, στις μνημονιακές συνθήκες και με δεδομένη την έντονη πολιτική αντιπαράθεση των βασικών υπευθύνων που οδήγησαν τη χώρα στην κοινωνική και οικονομική χρεοκοπία, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, ήταν απαραίτητη αυτή η συνεργασία για να συγκροτηθεί αυτή η κυβέρνηση. Και αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων ήταν μια θετική κίνηση, την οποία θα επαναλαμβάναμε εάν ξαναγύριζε το ρολόι του χρόνου το 2015. Άρα όλοι γνωρίζαμε ότι έχει ένα τέλος. Ένας κύκλος που έκλεισε. Λίγο νωρίτερα, μπορεί από ό,τι περιμέναμε, έκλεισε όμως. Οι κύκλοι ανοίγουν και κλείνουν. Ο Μάιος είναι κοντά. Πόσο κοντά είναι και οι εκλογές σε σχέση με τον Μάιο? Πολλοί μιλούν για την πιθανότητα πρόωρων εκλογών. Αυτό δεν είναι μέσα στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για τους λόγους που ήδη σας έχετε καταλάβει, δηλαδή την δυνατότητα να υπάρξει ένα παραγωγικό, γόνιμο κυβερνητικό έργο που κυρίως η θετική του επίδραση θα γίνει κατανοητή στους πολίτες. Αυτό μας ενδιαφέρει. Άρα έχουμε κάποιους μήνες μέχρι το φθινόπωρο του 19 μπροστά μας για να μπορέσουμε να βαθύνουμε αυτό τον δρόμο που μας απομακρύνει από τις πολιτικές λιτότητες που κυριολεκτικά φέραν τα πάνω κάτω στη χώρα από το 2010 και μετά. Αποκλείεται το σενάριο του Μαΐου ή δεν είναι τόσο πιθανό? Δεν είναι μέσα στον σχεδιασμό της κυβέρνησης. Ποτέ στην πολιτική δεν μπορεί να λες ποτέ, διότι οι επιλογές δεν είναι πάντοτε οι επιλογές που γίνονται από έναν. Αλλά επαναλαμβάνω, ποιος είναι ο βασικός σχεδιασμός μας, ποια είναι η βασική μας επιλογή, ποιος είναι ο στόχος μας. Αλλάζω θέμα. Έρχομαι άλλο θέμα στην επικαιρότητα, κόκκινα δάνεια. Έχω μπερδευτεί, κύριε Σκουλέτη. Με τη νέα συμφωνία για τα κόκκινα δάνεια, ποιος κερδίζει? Κερδίζει ο πολίτης ή ο τραπεζίτης? Θα σας πω. Και εδώ έχουμε, και εδώ κλείνει ένας κύκλος. Και είναι λογικό. Διότι θα σας θυμίσω ότι πριν το 2010, πριν υπάρχουν οι νόμοι προστασίας, πληστηριασμοί κατοικίων γινόντουσαν. Στον καπιταλισμό ζούμε. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια γίνεται και πιο άγριος, όχι στην Ελλάδα, σε διεθνές επίπεδο. Άρα δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο το να υπάρξει σε ορισμένες περιπτώσεις να υπάρξουν πληστηριασμοί κατοικιών. Εμάς ποιο είναι το μέλημά μας? Να προστατεύσουμε την πρώτη, τη λαϊκή κατοικία. Αυτό επιτυγχάνεται με τις νέες ρυθμίσεις. Ναι, επιτυγχάνεται. 4/10. Όχι μόνο. Μιλάμε περίπου για 200-250 νοικοκυριά. Μιλάμε για συγκεκριμένα κριτήρια εισοδηματικά, κοινωνικά, πρώτης κατοικίας. Εδώ καταφέραμε και εντάξαμε στο νέο πλαίσιο προστασίας και εκείνες τις κατοικίες που είχαν υποθηκευτεί για επιχειρηματικά δάνεια, αλλά είναι πρώτες. Δεν υπήρχε αυτό στην περίπτωση του νόμου Κατσέλη. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Και το κυριότερο απ' όλα είναι, και εδώ είναι το νέο ποιοτικό στοιχείο, είναι ότι μπαίνουμε πια όχι μόνο στη λογική της προστασίας, αλλά και της επιδότησης της αποπληρωμής του δανείου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό τώρα. Ναι, αλλά επαναλαμβάνω... Κατά 1/3 μπορεί να φτάσει αυτή η ενίσχυση από το κράτος. Επαναλαμβάνω πάλι με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Έτσι ώστε όχι μόνο να παγώνει ένα δάνειο, αλλά σταδιακά μέσα από μια αναδιάρθρωση, μέσα από μια νέα ρύθμιση να αποπληρώνεται. Σας λέω όμως αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό, διότι από την άλλη γνωρίζετε ότι αυτή η δουλειά που έγινε
επίπονα και με τα λεφτά του ελληνικού λαού, δηλαδή της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, για να λειτουργήσουν κάποια στιγμή. Γιατί εκ των πραγμάτων είναι αναγκαίο στις σημερινές συνθήκες, με βάση το οικονομικό σύστημα που για ζούμε, να λειτουργήσουν. Άρα λοιπόν είναι ένα μέτρο προστασίας των πιο αδύναμων, αλλά ταυτόχρονα και διευκόλυνσης το να επαναλειτουργήσει το τραπεζικό σύστημα σε αυτό το θέμα των κόκκινων δανείων που σχετίζονται με την πρώτη κατοικία. Κάνει ευκολότερους τους πληστηριασμούς ή κάνει δυσκολότερους τους πληστηριασμούς? Επαναλαμβάνω, ξέρετε, το ερώτημα καμιά φορά το διατυπώνεις έτσι για να διαμορφώσεις την απάντηση. Το ζητούμενο ποιο είναι αυτή τη στιγμή? Η προστασία για τους πιο αδύναμους, η αποπληρωμή κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, αλλά ταυτόχρονα και η αποκατάσταση του ρόλου των τραπεζών. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις όταν έχουμε περάσει την πιο μεγάλη οικονομική κρίση της χώρας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να μην το ξεχνάμε αυτό. 25% και παραπάνω κλάπηκε από αυτόν τον τόπο, από το εισόδημά του. Η ανεργία έφτασε στο 27%. Οι επιλογές είχαν ονοματεπώνυμο, είχαν χρώμα, ήταν πράσινες και γαλάζιες. Αυτό είναι ανεξίτηλα γραμμένο στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Παραλάβαμε να διαχειριστούμε μια πολιτική που δεν ήταν δική μας, ούτε η προηγούμενη, ούτε αυτή και του Τρίτου Μνημονίου. Το κάναμε με το λιγότερο κοινωνικά επώδυνο τρόπο και πιστεύω ότι ο κόσμος θα αναγνωρίσει αυτή την προσπάθεια και θα δώσει μια νέα εμπιστοσύνη, ψήφο λαϊκής πια εμπιστοσύνης, για να μπορέσουμε να χαράξουμε ένα διαφορετικό δρόμο. Επικαλείστε τη μνήμη μου, καλά κάνετε. Απλά θυμήθηκα και τη δικιά σας και αυτών που μας ακούνε. Ναι, απλά θυμήθηκα τώρα. Εγώ το κάνει ένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη. Ναι. Καλά κάνω και το θυμάμαι και αυτό. Καλά κάνετε και το θυμόσαστε. Και είναι και σε δεδομένες σημείες. Ξέρετε κάτι, βρισκόμαστε στην ίδια στιγμή και στην ίδια περίοδο και στις ίδιες συνθήκες από ό,τι ήμασταν το 10, το 12 ή το 13. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και αυτό πιστοποιείται από τα νούμερα. Τι θεωρείτε δηλαδή, ότι θα έπρεπε γενικώς να παγώσουν κάθε είδους δυνατότητα αποπληρωμής και εξόφλησης αυτών των δανείων? Αν πρεσβεύει κάποιος κάποια τέτοια θέση, να μας το πει. Εγώ δεν έχω ακούσει κανέναν όμως να το λέει. Το τρέχω. Σημασία λοιπόν έχει αυτοί οι οποίοι επλήγησαν χωρίς τη θέλησή τους και βρεθήκαν σε μια δυσμενή θέση, να τους δοθεί η δυνατότητα και να προστατευτούν και να αποπληρώσουν το δάνειό τους. Κύριε Σκουλέτη, το τρέχω και πάω στο τελευταίο θέμα με δύο ερωτήσεις. Συνταγματική αναθεώρηση. Είχαμε ηχηρές διαφοροποιήσεις από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος, η κυρία Βάκη, ο κύριος Κοντονής, ο κύριος Φίλης, ο κύριος Κοντζιάς, οι οποίοι οδήγησαν στην καταψήφιση του άρθρου 30 περί εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τι συμβαίνει? Οι περισσότεροι από τα πρόσωπα που αναφέρετε το είχαν δημόσια πει, είτε και στις εσωκομματικές, εσωκοινοβουλευτικές μας διαδικασίες. Και θεωρώ ότι είναι δημοκρατική κατάκτηση το να, όταν μιλάμε για τέτοια ζητήματα συνταγματικής αναθεώρησης, άρα που δεν αφορά την τρέχουσα πολιτική, στη βάση της ελευθερίας της συνείδησης του καθενός να υπάρχουν διαφοροποίησεις. Δηλαδή στην τρέχουσα πολιτική, ορθά το λέτε, κατά τη γνώμη μου, ότι σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του τάγματος ο καθένας έχει ελεύθερη συνείδησή του. Απ' την άλλη μεριά όμως, για την τρέχουσα πολιτική, είναι σωστό οι 6 βουλευτές οι οποίοι ψήφισαν υπέρ σας, δεν είναι από το χώρο σας, και οι οποίοι βγάλαν και ανακοίνωση ότι εμείς ό,τι και να φέρετε θα το ψηφίσουμε? Αυτό αφορούσε μία καταρχήν στήριξη στη βάση των συγκεκριμένων μέτρων που είναι να ψηφιστούν το επόμενο διάστημα. Από εκεί και πέρα, από ό,τι είδατε και ήδη αναφέρατε, κάποιοι από αυτούς τους βουλευτές, οι οποίοι δεν είναι μέλη του κόμματος, οι οποίοι ήταν μέσα στους 151, διαφοροποιηθήκαν σε διάφορα άρθρα στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης που συζητήσαμε. Γιατί είναι κακό αυτό? Εγώ το βρίσκω βαθιά δημοκρατικό. Κλείνω την κουβέντα μας. Έπεσε στο τραπέζι, όπως το συνηθίζουμε να λέμε εμείς, το όνομα του νυν Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Παυλόπουλου, για τις εκλογές που θα έχουμε μετά από ένα χρόνο. Γιατί αυτή η επιλογή του να πέσει τώρα το τραπέζι το όνομα? Αυτό είναι νομίζω κάτι αρκετά υγιές. Το να ανοίγει κανείς τα χαρτιά του. Διότι εδώ συνηθίζεται. Η προηγούμενη εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν το είχατε κάνει.
Εμείς δεν ήμασταν κυβέρνηση την προηγούμενη φορά, αν δεν κάνω λάθος. Η κυβέρνηση, Βασίλη. Λάθος δεν κάνετε, σας λέω. Δεν ξέρω αν τόσο πολύ έτσι εμπιστεύεστε αυτή την κυβέρνηση και αν θεωρείτε ότι διάγει έτσι τόσα πολλά χρόνια βρίσκεται στα πράγματα. Αλλά θεωρώ ότι κάτι που δεν είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση, εμείς το κάνουμε πολύ έγκαιρα. Και λέμε, ορίστε κύριοι, τοποθετηθείτε. Άρα διευκολύνεται την πολιτική ζωή του τόπου να αποσυσχετιστεί από το θέμα της εκλογής του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο κύριος Παυλόπουλος, αν και δεν προέρχεται από το χώρο της αριστεράς ή της ευρύτερης αριστεράς, για μας υπήρξε ένας και είναι ένας υποδειγματικός πρόεδρος. Γιατί δηλαδή να πούμε κάτι διαφορετικό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Να είστε καλά που ήμασταν εδώ παρέα. Εμείς πάμε σε ένα...